Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, Σαββατοκλειστό. Σταύρος Βενέτης εδώ στο Εγάλαιο, Golden Boys εναντίον Matchup, σε ένα παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα. Ξεκινάμε τον αγώνα με ένα άστοχο σουτ του Αντωνίου. Matchups, μια καινούργια ομάδα. Πατήσει για δύο ο Ιορδανίδης, θα στοχίσει επίσης ο Πουλίτας. Ψήλωτερα βόλους, θα μαζέψει το rebound. Golden Boys, μια πολύ καλή ομάδα της bronze κατηγορίας. Matchups, όπως είπαμε, μια καινούργια ομάδα, για να δούμε τι θα δούμε απόψε. Εδώ ένα κλέψιμο το οποίο ολοκληρώνει ο Ρίζος. Δίνει την κατοχή στους Golden Boys, θα περάσει από κάτω. Ο Ιορδανίδης ανακτά την κατοχή και πατάει για τρεις ο ποντικός και το βάζει για το πρώτο τρίποντο και τους πρώτους γενικά πόντους της αναμέτρησης. Και το 3-0 των Golden Boys, φυσικά, οι οποίοι παρατήσονται μόλις 5 παίκτες απόψε στην αποστολή τους. Αυτή είναι, δεν θα δείτε άλλους κατά πάσα πιθανότητα. Εδώ ένα τρίποντο είναι άστοχο από τους Matchups. Το rebound γυρίζει, εδώ μια εφάνταστη βόλη πας του ποντικού, θα κάνει το λάθος παρόλα αυτά. Κλέψει ο Αντωνίου στην άλλη άκρη του παρκέ. Στοχή ο Πουλίτας, παραλίγο να μαζέψει. Αυτό θα το κάνει ο Σταματάκης όμως. Σταματάκης αφήνει για τον ποντικό. Άλλο ένα τρίποντο, όχι αυτή τη φορά. Παρόλα αυτό ο Σταματάκης είναι εκεί και μανιωδώς μαζεύει το rebound. Ο Ρίζος θα δοκιμάσει και εκείνο στην τύχη του, πίσω από τα 6 και 75. Δεν θα είναι εύστοχος, η μπάλα περνά εκτός και στα χέρια των Matchups, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα έπειτα από σχεδόν 2 λεπτά παιχνιδιού τους πρώτους τους πόντους στην αναμέτρηση. Η μπάλα τώρα την έχει ο Ισακ. Περνάει, αφήνει στη γωνία για τον Πουλίτα. Ωραία στο close out, αλλά θα του κλέψει την μπάλα πολύ έξυπνα εκεί ο Σταματάκης. Ρίζος έχει αφήσει στον ποντικό. Θέλει να περάσει, αλλά τον παίζει καλή άμυνα ο Αντωνίου. Βγάζει στο Σταματάκη 45, ανεβαίνει ο Χαχάμης. Κάνει τώρα με τις επαφές με την μπάλα, σηκώνει το Χαχάμι, φοβερό το τελείωμά του, πάρα πολύ δύσκολο. Στο Σταματάκι αν δεν απατώμε, 5-0 οι Golden Boys, οι οποίοι έχουν 1-2 δίποντα και 1-3 τρίποντα. Θα πατήσει για τρεις, δύσκολο σουτ, παραλίγο να έπαιρνε, μαζεύει εκεί ο Αντωνίου το επιθετικό, θα σηκωθεί και θα το βάλει μετά από την assist του Αντωνίου για τους Matchups. Ο Σπανός, ο οποίος τώρα έκανε και το κλέψιμο, θα σηκωθεί μόνος του, είναι φοβερός και πάνω και κάτω τις διπλούν πάνω, κάνει τη δουλειά στην άλλη άκρη παρκέ. Είναι ο Ιορδανίδης, ο οποίος παραλίγο να χάσει, παρόλα αυτά ανέκτησε. Ψηλά η μπάλα στα χέρια του Ρίζου. Είναι από τα αριστερά που δεν βάλε σκριν ο Χαχάμης. Στοχή ο Ρίζος και το rebound από τους Matchups. Τώρα με τον Σπανό να πατάει για τρεις, θα βάλει άλλους τρεις πόντους, είναι φοβερός ο Σπανός. Κοιτάξτε το χρήμα στον Βούλαν, δεν κάνω λάθος, έχει και τους 7 πόντους των Matchups μέχρι στιγμής, με τα δύο γρήγορα τίποτα που έβαλε προηγουμένως. Τώρα και ένα τρίποντο θα φέρει μπροστά με ένα σερί 0-7 προσωπικό του, τους Matchups. Θα στοχίσει εδώ μεταξύ ο ποντικός ένα σουτ για 2. Θα πατήσει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound του ποντικού. Όποιος θέλει να τρέξει, κλείνεται λίγο παρόλα αυτά και θα προτιμήσει να παίξει πιο ήρεμα. Ποντικός θα πατήσει για 2 μέσα. Είναι εύστοχος, θα βάλει τέλος στο σερί 9-7 των Matchups και του Σπάνου φυσικά. Είναι το μόνο σκόρερ μέχρι στιγμής εκείνων. Αυτά όλα, Πουλίτας. Ναι, από αριστερά, πολύ δυναμικά μπαίνει μέχρι μέσα, σηκώνεται και κερδίζει τις 2 βολές ο Ισακ. Όχι ο Ισακ,
αυτός είναι ο Αντωνίου. Εδώ καποδίστριας πέρασε εντός, Αντωνίου χάνει την πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. Να και ένας διαφορετικός σκόρερ. Όμως στην άλλη άκρη του παρκέ πιάνω στον ύπνο την άμυνα των matchups οι Golden Boys, χωρίς να το εκμεταλλεύονται στο έπακρο. Αστοχή εξεπαθής ο Ποντικός. Έχει μαζί ο Καποδίστριας. Τώρα ο Πουλίτας είναι κάτω από το καλάθι, σηκώνεται, μαζεύει, θα ξανασηκωθεί, θα το βάλει αυτή τη φορά. Σταματάκης για τον Ποντικό. Βγαίνει προς τα έξω, πάει για το σκρίνι και ο Χαχάμης. Ποντικός ελευθερώνεται λίγο, πατάει για τρεις. Είναι καλό το σουτ του. Στοχή. Πουλίτας. Θα σηκωθεί σε ένα δύσκολο τελείωμα. Ο Αντωνίου θα στοχίσει, ο Ιωαννίδης μαζεύει. Πάμε την rebound. Τώρα ο Ρίζος. Είναι αρκετά ψηλά. Για άλλο ένα screen εκεί ο Χαχάμης. Ρίζος θα πατήσει για τρεις. Δεν είναι εύστοχος ο Πουλίτας. Μαζεύει. Κλέψει όμως την μπάλα. Ο Σταματάκης θα πατήσει και για τρεις. Θα τον βάλει και τον τρίποντο. Απίστευτος. Ο Σταματάκης. Αντωνίου, άλλα 3 και 43 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Πουλίτας θέλει να περάσει, κλείνεται, θα πατήσει παρόλα αυτά για 3, είναι κοντό το σούτ του, μαζεύει παρόλα αυτά ο Ιωαννίδης. Να μην χάσουν χρόνο για την επίθεσή τους οι Golden Boys, ίσως πιάνουν και σε ανισορροπία την αγώνα του match-ups. Πατάει για τους ο Σταματάκης, αστοχή, μαζεύει ο Σπανός, ο οποίος τώρα θέλει να τρέξει, έχει αφήσει τον Αντωνίου, σηκώνεται λίγο νωρίτερα από όσο θα έπρεπε ίσως. Πουλίτας αστοχή, Αντωνίου και εκείνος θέλει, καθαρίζει τη φάση με το rebound ο Ρίζος. Στην άλλη άκρη του παρκέ ο Ποντικός θα σηκωθεί και εκείνος για τους δύο βολές. Δέκα όλα το σκορ. Στιγμής με 5 πόντους Ποντικού, 2 του Χαχάμη και 3 του Σταματάκη για τους Golden Boys. Θα βάλει έναν ο Ποντικός. Ενώ για τους matchups έχει 7 πόντους ο Σπανός, 2 ο Πουλίτας και 1 ο Αντωνίου. Θα χάσει τη δεύτερη, θα μαζέψει ο Πουλίτας. Σακ. Περνάει ο Θεοδωράκης έξυπνα, πετάει την μπάλα στα πόδια του Ιορδανίδη, κερδίζει την κατοχή εκ νέου για την ομάδα του. Πουλίτας από μακριά για τρεις, παραλίγο να το έβαζε, δεν το έβαλε όμως ούτε αυτό. Ο Ιορδανίδης έχει μαζέψει και τώρα οι Golden Boys με τον Ποντικό να αφήνει στον Ρίζο. Χαχάμης θέλει να περάσει, γυρίζει πάρα πολύ ωραία με το σώμα του, σηκώνεται, είναι άστοχος, παρόλα αυτά παλεύει για το rebound, έχουμε το double και η μπάλα παραμένει στα χέρια των Golden Boys. Ο Αντώνιος θα βγει εκτός στη θέση του Χριστοδούλου. Ρίζος για τους Golden Boys, ο Ποντικός πατάει για τρεις, είναι άστοχος, το rebound από τον Θεοδωράκη. 10-10 μπροστά Golden Boys. Άλλη γωνία για τον Χριστοδούλου, ο Πουλίτας μέσα και κερδίζει το φάουλ. Ο Θεοδωράκης
Γιορδανίδης, ναι, από κάτω θα σηκωθεί, εντυπωσιακό καλάθι και φάουλ. 13 όλα και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για τον Ιορδανίδη. 1,5 λεπτό τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ήξερε, θα μπει, φάνηκε ο Ιορδανίδης και πράγματι θα κάνει το 14-13. Στις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου δεκαλέπτου για τους match-ups με τον Πουλίτα από την πάσα του Ισακ. Είναι στις 45, σταματάει την τρίπλα του και περνάει στον Καποδίστρια. Ο Ισακ περνάει ωραία το close out. Σηκώνεται, δεν θα το βάλει παρόλα αυτά. Ο Χαχάμης έχει μαζέψει. Χάνε την μπάλα ο Ιορδανίδης. Περνάει στα χέρια των Μάτσαρς και πάλι. Πουλίτας. Για 3. Αστοχός. Μαζεύει το rebound ο Ρίζος. Στον Δούλιπατς το σουτ κάτω. Θα περάσει ο Ρίζος. Άλλες δύο βολές τώρα για τους Golden Boys. Βάζει την πρώτη ο Ρίζος για το 15-13. Χάσει τη δεύτερη, μαζεύει ο Πουλίτας το αμυντικό και αφήνει την μπάλα στα χέρια του Ισάκ να κατεβάσει. Ο Σκουριόζος θέλει να περάσει, έκανε το λάθος. Έκλεισε ο Ρίζος, τώρα στην άλλη άκρη του παρκέ, ο Ιορδανίδης έχει εύκολο έργο. Και το 17-13 πλέον, τον GB, τον Golden Boys. 20 δεύτερα ακόμα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 5 δεύτερα χωρίζουν το χρονόμετρο της επίθεσης των match-ups με εκείνο της περίοδου. Έχει κάνει βήματα ο Πουλίτας. Τελευταία 6 δεύτερα όλα των Golden Boys. Ο Ρίζος περνάει την μπάλα στον Σταματάκη. Σταματάκης για τον Χαχάμι με 2 δεύτερα πατάει για 3. Είναι άστοχος. Λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστροφή για το δεύτερο. Επιστροφή για το δεύτερο δεκάλεπτο. 17-13 μπροστά οι Golden Boys των Matchups. Οι οποίοι τώρα έχουν την πρώτη επίθεση. Ο Λίκος πατάει για 2 και το βάζει. Απλά και όμορφα. Golden Boys τώρα με τον Χαχάμι ψάχνει μια πάσα, από τον νόμο του δεν την βρίσκει, προτιμάει να πάει λίγο πιο solo, αφήνει στη γωνία στον ποντικό, ένα screen του Χαχάμι, νταϊβάρι, θέλει να γυρίσει τώρα λογικά στην καρδιά του ζωγραφιστού, πάρα πολύ ωραία, στρατηγική τοποθέτηση του Χαχάμι, ήξερε τι θα κάνει και φαινότανε, έχει και τα προσόντα προφανώς. Δεν δυσκολεύτηκε πολύ να νικήσει τον Πουλίτα με το 19-15, ο οποίος Πουλίτας τώρα θα κάνει το λάθος, έχει κλέψει ο ποντικός και του γίνει και το φάουλ. Είναι αντιαθλητικό εν τέλει βάσει της απόφασης του ρεφ. Και κατοχή για τους Golden Boys. Ήταν ένα φάουλ ανοιχτού γηπέδου, clear pass που λέμε. Βάλει πρώτο ποντικός, όπου είναι όπως πρακτικά και ένα φάουλ σε ανοιχτό γήπεδο στο ποδόσφαιρο. Όταν είναι να βγει με τον τερματοφύλακα, άμα γίνει φάουλ, γίνει κόκκινη στον αμυντικό. Εδώ η κόκκινη κάρτα είναι το αντιαθλητικό. Όταν έχει ξεκάθαρο δρόμο προς το καλάθι και δεν έχει καμία πρόθεση να βρει την μπάλα ο αμυνόμενος. Χαχάμης πάλι παίζει τον Πουλίτα στο post, αυτή τη φορά δεν θα τον κερδίσει, ίσα ίσα χάνει και την μπάλα, κάνει το λάθος. 21-15 παραμένει. Ισακ πατήσει για 3, ένα προσδόκητο τρίποντο και θα το βάλει, φοβερό.
βιώσει το 21-18. Ο δικός με δύναμη και έκρηξη περνάει. Σταματάκης αφήνει για τον Ιορδανίδη, ο οποίος θα στοχεί για 2. Έχει μαζέψει εκεί το rebound το Ισαάκ και τώρα θέλει να τρέξει. Είναι 45, σε ζώνη 3-2. Οι Golden Boys τους έχει βοηθήσει αρκετά μέχρι στιγμής. Ισαάκ στην κορυφή περνάει το κλωζάο του ποντικού. Θα σηκωθεί αστοχή αυτή τη φορά. Φοβερό το στόπ εκεί από το Χαχάμι. Και στην άλλη άκρη του παρκέ ο Ιορδανίδης έχει εύκολο έργο από τον Σταματάκη. Η ασίστ. Ισαάκ. Μέχρι εδώ που λίτα ανεκάλα και περνά στα χέρια τον GB. 7,5 λεπτά ακόμη για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Golden Boys 23, matchups 18. Ποτικός στη γωνία για τον Σταματάκι, ο οποίος θα στοχίσει στο τρίποντο. Παρόλα αυτά εκεί είναι ο Χαχάμης, ο Ιορδανίδης. Αστοχή. Τώρα ο Πουλίτας εκρηκτικά κερδίζει το φάουλ. Σπανός. Να είναι πολύ όμορφα εκεί, ένα δύσκολο τελείωμα. Αστοχή. Μαζέψει ο Χαχάμης το rebound. Ρίζος για τον ποντικό, το screen του Χαχάμι, ποντικός για ένα ωραίο sidestep, αστοχή, είναι πάλι εκεί ο Χαχάμις. Μπάλα μέσα από τον Ρίζο, κρύψανε πραγματικά την μπάλα εκεί. Οι Golden Boys βάλανε ένα φοβερό καλάθι, μια πολύ ωραία συνεργασία για το 25-18. Πουλίτας, μάτσα ψάχνουν τώρα ένα καλάθι. Χαχάμης. Μπάλα παραμένει στα χέρια των μάτσαψ. Μπάλα βγήκε έξω από Χαχάμη. Λίτας θα πατήσει για 3. Είναι άστοχος το rebound από τον Παντοδύναμο. Όσε Χαχάμη. Ρίζος. Πάει ο Χαχάμης για το screen. Αλλάζουν εκεί οι μάτσαψ. Ο ποντικός 45 περιμένει ξανά το Χαχάμι. Ποντικός περνάει με σπάσιμο τη μέση σε ένα πολύ δύσκολο σουτ που θύμισε και τον Νίκ Γκάλι. Αστόχησε, ο Σπανός έχει μαζέψει το αμυντικό rebound και μια θεαματική εδώ φάση με τον Σπανό να κάνει κάποια στρίκλωση από την πλάτη, να υψώνει η βιτάσταση στο παίκτη του και να βάζουν ένα πολύ όμορφο καλάθι. Οι matchups. Πώς περνάει, δέχεται το stop. Άλλο ένα αλλιούμπ εκεί. Τι κάνουνε οι matchups, φοβεροί. Βγάλουνε πολύ ενέργεια εδώ και δικαιώθηκαν. Εσείς τώρα πάει στο Χριστοδούλου. Σταματάκης για τον ποντικό, ποιος θέλει να αποστάρει. Παίζει καλή άμυνα ο Αντωνίου, πάει για το screen εκεί ο Ιορδανίδης. Παραλίγο να χάσει, ανέκτησε ο Ιορδανίδης, γυρίζει, κάνει τα πράγματα. 25-22. Σωστά. Golden Boys, παρόλα αυτά οι matchups τρέχουν ένα καλό σερί. Το momentum είναι με εκείνους, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουν κάνει μια αρκετά καλή εκτίμηση του παιχνιδιού στις τελευταίες επιθέσεις και άμυνες. Έχουν μάθει να κλείνουν πλέον τους χώρους και να μην αφήνουν αντιπάλους τους να εκμεταλλεύονται συνεχώς τα δυνατά τους σημεία. Εδώ ο Σπανός θα κερδίσει τον goal foul. 25-24, ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι matchups και να πιάσουν για πρώτη φορά στο σκορ. Στοχούν παρόλα αυτά ο Σπανός για 2. Αστοχή. Χάμες εκεί. Έχει και την μπάλα τώρα. Κλείνεται για 3 στον κομπικό. Το πατήσει από μακριά για 3.
ένα δύσκολο σουτ, το Πουλίτας θα μαζέψει. Και θέλει να πάει μέχρι την άλλη άκρη, μόνος του σηκώνεται επιβλητικότατα. Για το 25-26 πλέον μπροστά. Matchups. 4 λεπτά ακόμη για το πρώτο ημίχρονο. Ο ρίζος είναι αρκετά ψηλά. Είναι στο στοματάκι, στη γωνία. Είναι ο βολικός, περνάει από κάτω, αφήνει για το Χαχάμι. Πάρα πολύ ωραία η φάση. Πολύ ωραία πέρασε ο βολικός. Πολύ ωραίο το κόψιμο του Χαχάμι και βήτα η ασίστ και το τελείωμα. Ήταν τα κερασάκια στην τούρτα. Πουλίτας στο δούλιο για 3. Αντωνίου μάλλον, αστοχή. Φινή για τον Ιορδανίδη. Ο Χαχάμης έξω στον ρίζο. Εκείνος για 3. Θα τον βάλουν και αυτό οι Golden Boys. Είναι ασταμάτητη. Από ό,τι φαίνεται. Πουλίτας. Περνάει εκεί κάπως. Πολύ έξυπνα. Σταματάκι θα του κάνει το φάουλ. Στην καθιερωμένη για απόψε ζώνη τους οι Golden Boys, καθώς είναι μόλις 5 παίκτες, θέλουν να συντηρήσουν τις δυνάμεις τους. Είναι λογικό για όλο το μάτς, καθώς υπάρχει πάντα ελοχεύει όταν παίζει με λίγους παίκτες και ο κίνδυνος τραυματισμών, ενοχλήσεων κτλ. Μήτως αστοχή έχει μαζέψει ο Ρίζος, στην άλλη άκρη ο Ιορδανίδης, αστοχή βιάστηκε λίγο. Μαζέψει ο Σπανός. Το λάθος από τον Αντωνίου. Κλέψει ο ρίζος πάλι. Τώρα περνάει στον σταματάκι. Ο Ιορδανίδης πάει να περάσει από κάτω. Σηκώνεται με ένα τριψηφού καστοχή. Ο Πουλίτας είναι εκείνος που μαζεύει το rebound. Άλλο ένα φάουλ εκεί από τον ρίζο. Υπάρχει το time. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Από το time out, 30-26 μπροστά, σταθερά οι Golden Boys. Μάτσες έχουν τώρα την κατοχή. Βάλα στα χέρια του Καποδίστρια, πήγε να χάσει από τον ρίζο. Ισαάκ ανακτά, γίνει τον προσπίσω από τον Ισαάκ. Και μπάλα για τους Golden Boys, τελευταία 2 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα γίνει τώρα το out. Κατοχή για τους Golden Boys. Ο Χαχάμης θέλει να γυρίσει πάλι. Χρησιμοποιεί φοβερά το σώμα του. Είναι απίστευτος στο πως ανίκητος μοιάζει. Ο ποντικός του έβαλε την assist. 32-26 μπροστά οι Golden Boys. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν τη λύση matchups για να τους περάσουν. Και ας είναι με περισσότερους παίχτες στην αποστολή τους. Δύο παραπάνω, δεν του λες και πολλούς, αλλά σίγουρα δίνουν σημαντικές ανάσες σε όσους κουράζονται. Ο Ισάκ είναι στη γωνία τώρα από την πάση του Καποδίστρια. Ο Καποδίστρια στη 45 θα πατήσει για 3. Ο Σπανός και θα το βάλει. Να, που πλησιάζουν και πάλι οι matchups. 32-29, ο Ιορδανίδης είναι μέσα, είναι άστοχο το σούτ του. Έχει μαζέψει την μπάλα ο Καποδίστριας. Τι συνέβη? Νομίζω πρέπει να έκανε τα βήματα. Είναι ο Καποδίστριας. Ναι. Ή ο Ισαάκ, θα μου πήρε μπάλα. Συγχωρείτε που δεν το είδα. Εν πάση περιπτώσει η μπάλα έχει περάσει την πυρία του Golden Boys. Ο ποντικός περνάει μέσα για το Χαχάμι λανθασμένα. Κλέψει την μπάλα ο Ισαάκ. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Ισαάκ ψάχνει, βρίσκει το σπανό. Έχει χώρο για 3. Το νιώθει και θα το βάλει και αυτό. Είναι απίστευτο ο σπανός. Έχει περίσει αυτοεπίθεση πραγματικά. Φαίνεται από τον τρόπο που σουτάρει και τελειώσει έτσι. Έχει φτάσει τους 15 πόντους. Είναι, αν όχι ο κορυφαίος, ένας σίγουρα εκ των διακριθέντων απόψε. Για τους matchups μέχρι στιγμής εδώ πήγε να κάνει Γιόκιτς. Ο ποντικός να μιμηθεί
το καλάθι που είχε βάλει, χτυπώντας την μπάλα στο χρονόμετρο της Στεφάνης. Ο Χαχάμης τώρα είναι από κάτω, σηκώνεται για άλλη μια φορά, ανίκητος, πραγματικά ανίκητος για το 34-32. Golden Boys, τελευταία, 22, τάει για 3. Άστοχος, ο Ιλανίδης έχει μαζέψει. Μωράκης καταστρέψε για 3, άλλα 5 δεύτερα. Ο Ποντικός πατάει για 3 και θα το βάλει με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο. Δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση με 37-32 μπροστά. Οι Golden Boys, οι οποίοι έχουν και την πρώτη επίθεση, θα πάρει το τρίποντο. Ποντικό αστοχή, ο Ρίζος με απαράλληλο στυλ πέρασε μέσα στον Χαχάμη, ο οποίος έπειτα κέρδισε το φάουλ. Και τις δύο βολές νωρίς στην αναμέτρηση. Δεύτερο ημίχρονο προφανώς. Μεγαλύτερη διαφορά του παιχνιδιού ήταν οι 7 πόντοι, 25-18 στο δεύτερο δεκάλεπτο υπέρ των Golden Boys. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα κλειστό αρκετά μάτς. Ο Χαχάμης αστοχή στην πρώτη του, βάζει τη δεύτερη βολή για τον πρώτο πόντο του δεύτερου ημίχρονου. Αφήνει στον Ισάκ. Πάλι Αντωνίου, χτυπάει την μπάλα πάνω στο Χαχάμι. Έξυπνο κερδίζει ξανά την κατοχή. Ωραία, πάσα του για τον Πουλίτα. Εκείνο σηκώνεται για 2 και βάζει ένα πολύ ωραίο σουτ. Με το 38-34. Ρίζος περνάει, Ορτανίδης πολύ ωραία είναι και το σταματάκι για 3. Είναι άστοχος, το rebound το μαζεύει εκεί ο Ισακ και θέλει να τρέξει τώρα την ομάδα του, τον κόβει νωρίς ο Ρίζος έγκαιρα. Θεοδωράκης περνάει για το Σπανό, ο οποίος αστοχή, μαζεύει παρόλα αυτά το επιθετικό. Θεοδωράκης, Πουλίτας για 3, αστοχή. Άλλο ένα rebound εκεί για τους matchups, ναι. Το εξασφαλίζει ο Σπανός, ο οποίος περνάει, αφήνει έξω στον Ισακ. Να γίνει εκείνος με τη σειρά του. Ο Θεοδωράκης με μια προσποίηση αστοχή. Καθαρίζει και τη φάση ο Ρίζος. Και γίνει το λάθος, ναι, από τους Golden Boys. Στον Σπανό και πάλι Σακ πατάει για 3. Είναι άστοχος το rebound. Χαμής. Ρίζος, Ποντικός για 2. Εκεί το rebound του Αντωνίου. Και τώρα ο Ισακ. Ναι, πολύ ωραία. Σε λίγο άτσα αλλαγή. Ένα Αντωνίου που έρασε. Βάλα. Εκείνη πέρασε εκτός και στα χέρια των Golden Boys, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με μόλις 4. Ποντικός. Θέλει να περάσει, βγαίνει λίγο προς τα έξω, είναι αρκετά ψηλά, περνάει μέσα για το Χαχάμι, υπάρχει φάουλ από τον Ισακ. Κράτημα, όπως λέει συγκεκριμένα ο ρεφ. Ποντικός στην επαναφορά για τους Golden Boys, είδε εκεί τον Ιορδανίδη, πήγαν να βγάλουν μια φοβερή φάση. Δύο καλάθι βγάλανε και δύο φοβερά αλλιούπ στο πρώτο ημίχρονο. Οι matchups, αστοχή ο Θεοδωράκης. Μπάλα περνά εκτός από χέρια Golden Boys. Ο Πουλίτας με 10 πόντους και 10 rebound κάνει το WW, να σας ενημερώσω. Πανύψηλος αυτός και δυνατότατος παίχτης των matchups. Ρίζος πριν του Χαχάμι, θα είναι 2 ο Ρίζος, κάνει το φάουλ και ο Πουλίτας, 2 βολές για τον Ρίζο.
ήταν ήδη η πρώτη του βολή. Βάζει τη δεύτερη. Θεοδωράκης. Και την μπάλα με φάντο στον Ισαάκ. Είναι 45. Περνέσον Σπανό. Πάλι Ισαάκ με μια τρίπλα. Θα πατήσει για τρεις. Είναι άστοχος το rebound από το Σταματάκι. 7 λεπτά ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Ποντικός αφήνει στον Ρίζο. Ρίζος πάει να περάσει. Σηκώνεται εκεί σε μια ανέλπιστη προσπάθεια. Έχει μαζέψει ο Αντωνίου το αμυντικό rebound. Ο Πουλίτας σηκώνεται. Αστοχή. Αντωνίου μαζεύει. Σηκωθεί και πάλι ο Πουλίτας. Κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Βάζει την πρώτη βολή ο Πουλίτας. Το 39-36. Ο Πουκός θα πατήσει για 3. Είναι άστοχος στο rebound του Αντωνίου. Σπανός. Αφήνει στον Πουλίτα. Κρίν του Σπανού, Πουλίτας θα πατήσει ένα δύσκολο τρίποντο, δεν είναι καλό, μπαλαφερνά εκτός. Τρίζος. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι οι Golden Boys αγωνίζονται με 5 δεν τους έχει επηρεάσει πάρα πολύ, βρίσκονται σταθερά μπροστά στο σκορ, δεν έχουν περάσει ακόμα μπροστά οι match-ups, για να δούμε αν αυτό θα ισχύει μέχρι το τέλος ή αν θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Ιορδανίδης θα σημειώσει άλλο ένα δίποντο. 41-36. Θα μπορούσαμε να πούμε ασφαλεία στη διαφορά των Golden Boys. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά συνεπείς στην αναμέτρηση. Δεν έχουν κάποια ανεβάσματα στην απόδοσή τους. Έχει μαζέψει ένα επιθετικό καποδίστριας. Αστοχή ο Πουλίτας. Με διάρκεια του παρκέ κερδίζει δύο βολές ο Ιορδανίδης. Έχουμε το time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για τις δύο βολές του Ιορδανίδη. Χαχάμις εδώ μεταξύ. Κάνει και αυτός double-double. Με 13 πόντους και 10 rebound. Δεύτερη βολή του Ιορδανίδη. Ο Αντωνίου πάλι καρίσια μαζεύει το rebound. Αλλά 5 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει κλέψει από το Σπανό την μπάλα ο Ρίζος. Κάνε ένα fade away εκεί, φοβερός, με απαράμιλη άνεση. Σπανό 4-36. Σπανός περνάει, αφήνει στο Χρυσοδούλου, ο οποίος θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι από την ασίστ του Σπανού. Άνοιξε τώρα αρκετά το παιχνίδι, ο ρυθμός και το γήπεδο. Ο Ιορδανίδης αστοχή. Ξέρει ο ίδιος. Ωραία. Αχάμος θα πατήσει για 3. Είναι άστοχος. Πουλίτας, μια συνεννοησία εκεί. Αλλά παραμένει στα χέρια των Golden Boys. Ο Ιορδανίδης πέρασε πάρα πολύ ωραία και έξυπνα εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Μάζεψε και εν συνεχεία υπάρχει το φάουλ από τους Golden Boys. Σπανός. Δύο σκοπός. Ο Χάμος μαζεύει. Παρ' όλα αυτά εκεί ο Πουλίτας κάνει το κλέψιμο και θα το βάλει. Το λάθος του Χαχάμι και το κλέψιμο του Πουλίτα έρχεται από το καλάθι. Ο Ρίζος θα κάνει μια κακή πάσα μπροστά.
Ισακ. Περνάει από τα αριστερά. Μπάλα μέσα στο Χριστοδούλου. Χριστοδούλου σηκώνεται αστοχή. Θα χάμεις μαζεύει. Και τώρα ο ποντικός για τους Golden Boys. Γρήγορα πηγαίνει, θα πατήσει για δύο. Φοβερό καλάθι του ποντικού. Υποπίεση δύο αμυντικών, τρέχοντας πάνω κάτω, κατάφερε με την εύνοια Γιώλα Στεφάνης και λίγο το ταμπλό να βάλει ένα φοβερό δίποντο. Ένα σουτ που από άλλες συνθήκες μπορεί να το χαρακτηρίζαμε και κρεμασμένο. Φοβερό δίποντο. Χριστοδούλου από την πάση του Θεοδωράκη στη γωνία Αντωνίου. Περνάει πολύ ωραία και αφήνει απαλά την μπάλα στο δειχτή. 46-42 παραμένει κλειστή η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Για τρεις ο Σταματάκης είναι άστοχος. Και τώρα στο κενό γήπεδο ο Αντωνίου θα αστοχίσει μαζί ο Σταματάκης, ο οποίος αφήνει στον Χαχάμι έμπειρα εκείνος, κάνει την προσπίση, μαζεύει την αστοχία του και θα το βάλει ο Αντρέας Χαχάμις. 48-42. Έχει 15 πόντους με 13 rebound, προσθέτως 2 assist και ένα stop. Σακ. Βάλα στα χέρια της. Σακ. Δίνει. Λίτας κλείνεται, ένα δεύτερο, λίγο χρόνο σε επίθεση των matchups και μπαλά για τους Golden Boys, αλλά 2 λεπτά παρακάτι για τη λήξη του δεκαλέπτου που περάσουμε στο τελευταίο και καθοριστικό τελευταίο τέταρτο δεκαλεπτό. Ο δικός αρχίσει για 3 αστοχή, ο Πουλίτας μαζεύει άλλο ένα αμυντικό rebound. Θα κατεβάσει και ίδια στην μπάλα. Περνάει από τον Ρίζο. Φάουλ. Ισακ. Μέσα για τον Πουλίτα. Πάλι Ισακ. Θα πατήσει για 3. Μέσα. Ωραίο το τρίποντο αυτό. Τρίποντο ίσως ψυχολογίας για τους matchups. Φτάνουν και πάλι στους 4 σε αποστασία αναπνοής ουσιαστικά τους Golden Boys. Ο Ρίζος αστοχή, Ισακ μαζεύει και τώρα βγαίνει στον εφηδιασμό. Θα σηκωθεί ολομόναχος. Τα έκανε όλα για το 48-46. Ποντικός αφήνει πάνω στον Σταματάκη. Ο Ρίζος από τη γωνία είναι άστοχος. Άλλο ένα rebound του Ισακ. Τώρα ο Θεοδωράκης θα πατήσει για 2. Δεν είναι καλό το σούτ του. Ποντικός μαζεύει. Αλλά 30 δεύτερα. Ο Ιορδανίδης ένα μεγάλο τελείωμα. Από δίστρια μαζεύει. Στην άλλη άκρη σηκώνεται με μεγάλο το τελείωμα του Χριστοδούλου, μαζεύει ο ίδιος παρόλα αυτά. Ανοιχτά, Λίτας πατάει για 3, είναι άστοχος, ο Ιωτανίδης μαζεύει. Τώρα ο Ποντικός στο pull-up τρίποντο για 3, είναι μέσα με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Στρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκαλέπτο σαν αναμέτρησης. Τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Αλλά για τους matchups. Αντίποντο είναι άστοχο, Χριστοδούλου θα πατήσει για 2, αστοχή. Ο Ρίζος έχει μαζέψει, περνάει, σηκώνεται και το βάζει. Πολύ ωραία ενέργειά του. Τώρα με τον Ισακ περνάει η μπάλα στον Θεοδωράκη. Υπάρχει το φάουλ.
απέναντι στον Σπανό. Μάτσα του ψάχνουν ένα καλάθι, αλλά βγαίνει έξω από τα πόδια του Ποντικού. Πάσα του Καποδίστρια. Σπανός, που είναι πολύ καλός απόψε, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Ρίζος μαζεύει, κάνει το λάθος ο Σπανός, κλέβει και πάλι, είναι ένας από τους πρωταγωνιστές απόψε για τους matchups. Περνάει, σηκώνεται ωραία, δεν θα το βάλει ούτε τώρα. Ο Ρίζος μαζεύει με αυταπάρνηση, Ποντικός στην άλλη άκρη του παρκέ. Θα σηκωθεί μόνος του, δεν θα το βάλει ούτε εκείνος, πάνω κάτω μπάλα τώρα. Αστοχίες επί αστοχιών, ο Ισάκ έχει μαζέψει. Μαρκάρει εκεί στενά, ο ίσο υψής του Ρίζος, περνάει ωραία όμως ο Ισάκ, θα πατήσει και ένα step back, ένας υπερβάλλον ζήλος εδώ ίσως. Χτίζει και αστοχή έπειτα ο Χριστοδούλου για το rebound των Golden Boys, οι οποίοι μέχρι στιγμής ελέγχουν το προβάδισμα που έχουν, το συντηρούν, δεν έχουν αφήσει τους μάτσες να περάσουν μπροστά, παρόλα αυτά εδώ κλέβουν. Δίστρια στην άλλη άκρη, μια δύσκολη πάσα του Ισαάκ. Ο Σπανός είναι ωραία για τον Χριστοδούλου, εκείνος θα γυρίσει, θα σηκωθεί. Δεν θα είναι εύστοχος, ο Χαχάμης μαζεύει και τώρα ο Ρίζος εξετάζει τις πιθανές του προβλητικές. Έχει χώρο, περνάει δίπλωτο στον Ποντικό, πολύ σωστή η κίνηση αυτή. Ποντικός παραλίγο για να ευστοχίσει. Μάζεψε ο Σταματάκης, για τρεις ο Ιορδανίδης, Σταματάκης σώζει, αλλά πετάει την μπάλα σε λάθος χέρια, σε γίνα του Ισαάκ. Τώρα ο Σπανός έχει ανοιχτό γήπεδο, θα ανέβει μόνος του, δύσκολο τελείωμα, άστοχος, ο Χριστοδούλου περιμένει. Δίζει το φάουλ. Επαναφορά, ο Πουλίτας θα πατήσει για τρεις, είναι άστοχος, το rebound του Σταματάκη και τώρα έχει χώρο εκεί να αναπτύξει τον ευθυνδιασμό της ομάδας του, σηκώνεται ο Σταματάκης, δεν εκτίμησε σωστά τη φάση και τον Πουλίτα, ο οποίος είναι πανύψηλος και δεν κατάφερε να τον νικήσει. Αντίθετος ο Πουλίτας στην άλλη άκρη του παρκέ κερδίζει το φάουλ από τον Χαχάμι. Θα βάλει την πρώτη βολή. Έχει σκοράρει και ο Double-Double. Είναι ένας από τους καλύτερους φέτος των απόψε μάλλον των matchups. Είναι πανύψηλος, έχει βγάλει καλές άμυνες. Έχει σκοράρει, έχει πάρει rebound. Τώρα θα χάσει τη δεύτερη βολή. Ο Χαχάμης έχει μαζέψει και έχει αφήσει την μπάλα στον Ποντικό. Ο Ρίζος πατάει κατευθείαν για τρεις. Μέσα το ένιωσε, φάνηκε από την αρχή ότι θα έπαιρνε αυτό το σούτ. Ήταν δρομολογημένο για τον δίχτυ των matchups. 56-47 το σκορ. Δεν λένε να το αφήσουν, να το αποχωριστούν οι Golden Boys. Οι matchups αντιθέτως τα έχουν βρει κάπως σκούρα, ενώ είναι με δύο παραπάνω παίκτες στην αποστολή τους. Οι Golden Boys δεν έχουν σταματήσει λεπτό να παίζουν. Αυτοί οι πέντε που είναι μέσα, ο Σπανός τώρα θα μειώσει στο 56-49. Ρίζος αφήνει για τον Σταματάκη. Ο Χαχάμης αφήνει στον Ιορδανίδη για δύο αστοχή. Η Πουλίτας μαζεύει και να τώρα οι μάτσες που θέλουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Εκεί ο Αντωνίου κόντεψε να βρει σκούρα. Τελευταία στιγμή όμως πολύ έξυπνα πέταξε την μπάλα στα πόδια του Ποντικού και έσωσε κυριολεκτικά στο παραπέντε την μπάλα για την ομάδα του. Αλλά 15 δεύτερα ο Πουλίτας περνάει πολύ δυνατά. Αφήνει την μπάλα κάπως άτσαλα, εκείνη βρίσκει πάνω στον Χαχάμι. 12 δεύτερα ακόμη, δεν θα τα χρειαστούν καθώς θα σκοράρει σε αυτό το τρίποντο ο Αντωνίου για τους matchups. 56-52 στους 4 πλέον οι matchups μειώνουν. Έτσι πάει το match, είναι ένα roller coaster. Μία που, οπα, εδώ ένα τρίποντο του Ρίζου από πάρα πολύ μακριά, τι έβαλε, είναι φοβερός. Χέρι αλφάδι, δεν το πίστεψε αυτό που πήγε να κάνει, αλλά έχει κρύο αίμα ο άνθρωπος, το έκανε να φανεί πολύ έξυπνο, πολύ εύκολο μάλλον. Σηκώνεται εκεί ο Χριστοδούλου και κερδίζει τις δύο βολές.
κάνει την πρώτη του. Ο Χριστοδούλου θα βάλει τη δεύτερη. Τώρα ο Ποντικός με 6 μπροστά. GB. Πάνω τρεις τρίπλες του Ποντικού. Έχει πάει για το σκρίνι και ο Χαχάμης. Θα πατήσει εν τέλει για 3 ο Ποντικός. Αυτή τη φορά δεν θα πληγώσει το διχτάκι των μάτσα. Θα πληθέτουν σε εκείνοι, θα τρέξουν στον εκνευριασμό. Ο Ισαάκ θέλει να το κάνει αυτό. Δεν θα το κάνει ούτε εκείνος. Ο Χαχάμης έχει μαζέψει τώρα. Και κάνει το λάθος. Έκλεψε ο Χριστοδούλου. Πάνω κάτω η μπάλα. Αντωνίου για 3. Όχι τώρα. Το rebound από τους Golden Boys, οι οποίοι λογικά θα ερεμήσουν το ρυθμό εδώ. Ή ο Ρίδος θα πατήσει άλλο ένα τρέντο τρίποντο. Θα ερεμήσουν κάπως. Ο Ιορδανίδης όμως θα στοχίσει. Άλλη μια γρήγορη επίθεση. Τώρα η match-up στον ευνηδιασμό. Ωραία πάσα του Αντωνίου για τον Πουλίτα. Εκείνος με μια τρίπλα σηκώνεται. Πολύ ωραίο το τελειωμά του. Πολύ δύσκολα απέναντι στην άμυνα του Θηριώδη. Ανδρέα Χαχάμη. Αλλά ο Πουλίτας είναι εξίσου Θηριώδης και δεν μάσησε και έπατε το καλάθι. Ποντικός. Το μαρκάριο Πουλίτας. Αλλά 3 δεύτερα. Ποντικός θα πατήσει για 3. Είναι άστοχος. Το rebound παρόλα αυτά από τον Σταματάκη. Χαχάμης, προσποίηση και πάλι Σταματάκης για 3. Στοχή, ο Ρίζος πάει εκεί για το rebound. Το έχει διαβάσει ο Αντωνίου. Είδε ότι μπάλα πήγαινε στα χέρια του. Μάζεψε το φάουλ του Ποντικού. Θα πάτε και τη δεύτερη. Παιχνίδι 57. Στους 2 το παιχνίδι. 3,5 λεπτά εδώ να απομένουν. Ο Ρίζος αφήνει δίπλα του στο Ποντικό. Δεν θα μας φανεί καθόλου περίεργο αν ένας από τους δύο πατήσει και ένα τρίποντο τώρα. Το νιώθουν, ναι. Ο Ποντικός δεν θα το κάνει τώρα, θα το κάνει τώρα. Πατάει για 3, είναι άστοχος. Κατέμιασα. Αλλά ήταν ένα ωραίο τρίποντο εκεί άμα έμπαινε. Ο Σπανός περνάει, δύσκολο τελείωμα, δεν έβαλε σωστές στροφές στην μπάλα, μαζεύει παρόλα αυτά. Και ευστοχή. Ο Θεοδωράκης 59, όλα 3 λεπτά πριν τη λήξη. Ορθοποδούν εν τέλει match-up στο παιχνίδι και πάλι από την αρχή. Ο Ρίζος περιορίζεται από τον Σπανό, βγάζει στον Ποντικό. Ο Ποντικός θέλει να περάσει κάτω από το καλάθι και αντίζει το φάουλ. Ποντικός στην επαναφορά, αφήνει στον Ρίζο. Πολύ ωραία αυτή η κίνηση και το σουτ. Αλλά είναι άστοχο. Το rebound από τους match-ups και τώρα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Αν δεν αβατώμε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, ο Πουλίτας θα πατήσει για 3. Άστοχος το rebound του Χαχάμη, ο οποίος θέλει να κατεβάσει. 3-2 μέχρι στιγμής. Ο Ρίζος περνάει. Φοβερό το τελείωμα, αλλά άστοχο. Ο Χαχάμης μαζεύει. Κερδίζει συνέχεια το φάουλ και τις δύο βολές. Κάνει την πρώτη βολή. Θα βάλει τη δεύτερη. Ξύντα 59 στην κόψη του ξηραφιού το μάτς. Για να δούμε πως θα πάει στη λήξη. Τελευταία αυτά 2 και 10.
Ισακ θέλει να περάσει, κλείνεται ο Κουλίτας. Πατήσει για τρεις και θα στοχίσει ο Αντωνίου. Πουλίτας και πάλι κόντρα σε όλους και σε όλα, θα κάνει τα βήματα. Χρήσιμο αυτό. Αλλά περνάει εύκολα στο Χαχάμι, ούτε εγώ το περίμενα. Πιάσανε στον ίδιο την άμυνα των matchups εδώ οι Golden Boys και στόχισαν για το 62-59. Ένα καλάθι το οποίο ήταν αβίαστο. Πουλίτας στην καρδιά του γραφιστού κάνει ένα βήμα πίσω, δεν έχει τρίπλα. Βγάζει στην κορυφή για τρεις. Είναι άστοχος ο Σπανός. Μαζεύει ο Αντωνίου και έχουμε το τζαμπολ. Επαναφορά για τους Golden Boys, τελευταίο 1:20 του παιχνιδιού. Η Ορδανίδης περνάει ωραία από κάτω, δεν θα το βάλει, μαζεύει ο Πουλίτας και τώρα η matchups με τον Ισακ να περνάει. 1-2, αφήνει δίπλα του στον και όπως σας το έχεις τελευταίο λεπτό. Ο Ποντικός περνάει εκρηκτικά, σηκώνεται, άλλο ένα άστοχο εδώ από τους Golden Boys. Δεν καταφέρνουν να φέρουν ακόμα πιο υπέρ τον ρυθμό. Δεν το πληρώνουν με τον Πουλίτα να στοχεί. Σταματάκης αφήνει στον Ποντικό. Ποντικός, το σκριν του Χαχάμι, περνάει ο Ποντικός. Θα βγάλει λανθασμένα και στο πουθενά την μπάλα. Απομένουν 19,4 δεύτερα για να δράσουν οι matchups. Για να δούμε αν θα πάνε καταρχάς σε γρήγορη επίθεση. Να δούμε ένα τρίποντο ή αν θα το προκανεί στον χρόνο. Κάτι το οποίο βλέπω ότι θέλουν να κάνουν και είναι και το λογικό, το συνετό σε αυτήν την κρίσιμη συνθήκη. Ο Ισακ λοιπόν έχει την μπάλα με 8 δεύτερα ακόμη, με 3 πίσω οι matchups. Έγινε το φάουλ από τον Ρίζο. Είχαν να δώσουν άλλο ένα. Ο Λίτας θα πατήσει για 3 και θα το βάλει. 62 όλα, 3 δεύτερα απομένουν. Από τη σέντρα σχεδόν ο Ποντικός πατάει το σουτ. Αστοχή. Το μάτς κάπου εδώ θα λήξει. Φοβερή αναμέτρηση με τον Πουλίτα πραγματικά. 3 δεύτερα πριν λήξει ο αγώνας να ευστοχεί με κρύο αίμα. Ένα φοβερό τρίποντο να κάνει το 62-62. Παράταση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε τη φιλική. Φοβερή φιλική αυτή η αναμέτρηση μαζί μου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.